Με 6.000 ευρώ επιβαρύνθηκε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης από πρατηριούχο υγρών καυσίμων της πόλης, ο οποίος παρέδιδε λιγότερα καύσιμα με αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο Δήμος. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης, το πρόβλημα ξεκίνησε από τις αρχές του χρόνου και έγινε αντιληπτό πρόσφατα μετά από καταγγελία υπαλλήλου. Έβαζε λιγότερα καύσιμα και τα χρέωνε κανονικά. Την απίστευτη αυτή καταγγελία έκανε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Ευάγγελος Λαμπάκης, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για πρατηριούχο υγρών καυσίμων της πόλης, που προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να πάρει 6.000 ευρώ περισσότερο από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης, ο Δήμος θα κινηθεί νομικά κατά του συγκεκριμένου πρατηριούχου, ενώ ήδη έχει σταματήσει το ένταλμα πληροποίησης το οποίο εξέδωσε ο πρατηριούχος. Συνεργάτης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο οποίος μας εφοδίαζε με καύσιμα, δυστυχώς έγινε αντιληπτό ότι τρεις φορές σε διάστημα 40 ημερών κατέγραψα τιμολόγια του και στρατιωτική αποστολή περίπου 6.000 λίτρα επιπλέον από τα παραδιδόμενα. Την μία φορά από τις τρεις έγινε αντιληπτό και από μένα, που μαζί με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών, τον κύριο Ξανθόπουλο, κατεβήκαμε και μετρήσαμε με τον τρόπο του δικό μας και με υπηρεσιακούς παράγοντες. Την επόμενη μέρα, μετά από 8 ώρες περίπου δηλαδή που παράδοση, και διαπιστώσαμε ότι είχε 1.700 λίτρα περισσότερα καταγράψει το τιμολόγιο του και στο διαποστολή από ό,τι είχε παραδώσει. Αντιλαμβάνεστε ότι θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Ήδη αστικά δυστυχώς κατετέθη από τον κύριο αυτόν μία διαταγή πληρωμής, επί της οποίας καταθέσαμε ανακοπή με λόγο μοναδικό αυτό, που σημαίνει ότι θα ακολουθήσει και το δρόμο της ποινικής δικαιοσύνης. Δυστυχώς στην εποχή μας αυτά είναι ασυγχώρητα, γιατί από τα λίγα που υπάρχουν σε όλα τα νοικοκυριά και βέβαια και στους Δήμους, δεν μπορεί να κλέβουν κιόλας κάποιοι, να επεξερούν. Κάτω από αυτές τις συνθήκες θα είμαστε αμήλικτοι όσον αφορά την απονομή δικαιοσύνης και την πληρωμή ποινικά του ανθρώπου αυτού. Για την παραλαβή των καυσίμων, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, θα έπρεπε να υπάρχει επιτροπή που θα ελέγχει και θα παραλαμβάνει τα καύσιμα, προκειμένου να μην υπάρχουν τέτοιου είδους κρούσματα. Τυπικά υπάρχει ένας υπάλληλος, ουσιαστικά δεν υπάρχει εκείνη η επισημότητα, η οποία θα έπρεπε ίσως να υπάρχει, για να αποφεύγουμε όλες αυτές τις δυσάρεστες περιπτώσεις, γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι, φοβάμαι ότι από εδώ και πέρα πολύ πιο πολύ θα παραβατούν και λιγότερο θα είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους. Θα το δούμε και αυτό. Έχουμε διαδώσει πάρα πολλά πράγματα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης στους τελευταίους 7 μήνες. Ήρθε ο καιρός να διαδώσουμε και μερικά από αυτά, έτσι ώστε τέλος του χρόνου να κοιτάζουμε μπροστά και να έχουμε νιώσει περήφανοι ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει αλλάξει, όχι αναγκαστικά λόγω του Καλλικράτη, αλλά άλλαξε νοοτροπία, άλλαξε διάθεση όσον αφορά το υπαλληλικό του προσωπικό, έχει αλλάξει και έβαλε ένα καινούριο μανδύα με τον οποίο θα βαδίσουμε για το 2012.